Την Παρασκευή, λοιπόν, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βγήκε ένα φιλικό ραντεβού με στέλεχος ενός άλλου καναλιού, που δεν είναι άλλο από το Sky. Ναι, βγήκαν ένα φιλικό ραντεβού, είχαν μία συνάντηση, και... μίλησαν για πολλά και διάφορα και από ό,τι είμαι από αποκλειστικές μας πληροφορίες, μεταξύ σοβαρού και αστείου του λένε «Δεν έρχεσαι να παρουσιάσεις και το X Factor, να τους αφήσεις εκεί στον αντένα». Στάσου, μισό λεπτό. Ο Ουγγαρέζος βγήκε αυτό το φιλικό ραντεβού φιλικά. Φιλικά. Δηλαδή, ξέρουμε... πάμε να πιούμε ένα καφέ και εκεί που λέμε τα νέα μας, λέμε τώρα που σε βλέπω, Δημήτρη, μήπως να παρουσιάζεις και το X Factor. Ξέροντας ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει ένα συμβόλαιο στον αντένα, το οποίο όμως ήταν μέσα και όρος ότι θα κάνει το Ούγκα Challenge. Θα της το πω, θα της το πω. Την εκπομπή. Παράλληλα με το Σουκού. Ναι, αγόρι μου, περιμένω να τελειώσει. Λέγε καλά. Να τελειώσω. Βέβαια, με αυτό είπα. Ποιος ο Ουγγαρέζος είναι. Ναι, ναι. Το είπατε, θα περιμένουμε να τελειώσει. Λοιπόν, το Ούγκα Challenge όμως μια παγώνει, μια ξεπαγώνει. Οπότε υπάρχει ένας όρος του συμβολέου ο οποίος δεν τηρείται ακριβώς από τον αντένα. Λέει ο Sky που έχει αδυναμία στον Ουγγαρέζο, που ξέρουμε ότι του είχε κάνει και παλιότερα πρόταση τότε με τη Μαρία Ηλιάκη που ήμασταν στο Αυτά είναι. Και εκεί ήσουν εσύ. Λοιπόν, και οι άνθρωποι του Sky έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Οπότε, με αφορμή τη φιλική συνάντηση, που εγώ δεν νομίζω ότι είναι και τόσο φιλική, είναι απλώς μια προσέγγιση άμεση για του χρόνου. Μπορεί μια φιλική συνάντηση να είναι και επαγγελματική και μια επαγγελματική. Έχουμε δει ότι μπορεί να εξελιχθεί και φιλική. Στάσου, ρε παιδάκι μου, τώρα εσύ λες δηλαδή ότι ο Sky έχει κάνει πρώτα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο για να παρουσιάσει το X Factor την ώρα που είναι στον αντένα. Αχα. Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μπορεί και να το σκέφτεται αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι δεν νομίζω είναι ότι δεν το σε σχέση με το Δημήτρης. Δεν το μπορεί... Κοίταξε να δεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Όταν γίνονται προτάσεις, ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί μέχρι τέλους το συμβόλαιο. Έχει πει, μπορούμε δηλαδή, να το πούμε αυτό. Όχι στο Sky. Αυτό να σας ψήσουμε να ότι είπε, το έγινε αυτή η πρόταση με λίγα λόγια λες και είπε επισήμως, όχι. Επισήμως δεν του έγινε η πρόταση. Έγινε μεταξύ σοβαρίου και αστείου. Μια διαρκετική κουβέντα. Τι λέει ο Δημήτρης. Δεν μπορώ να τα πω αυτά που λέει τώρα. Όντως είναι ο Δημήτρης. Καλέ φυλάκια Δημήτρης, αγαπάμε. Αχ, πάλι δεν. Αγάπη μου, δεν μπορώ να τα πω αυτά στην ώρα. Δεν μπορώ να τη το πω αυτό. Όχι. Θα σα το πω στο break. Τι? Όχι, ρε παιδί μου, μην το χοντρένεις έτσι τώρα. Δεν είναι τόσο. Τώρα μα κοροϊδεύει. Όχι, ρε. Να τα πούμε άλλη ώρα. Καλά, έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πάλι έτσι, αμόρε να λάβει. Σου κόβεται, είσαι λαγωνικό. Λοιπόν, θέλω να σα πω επίση. Δεν είναι τυχαίο που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από το Σαββατοκύριακο βγάζει ειδήσει για το Sky. Ανέφερε στο πρωινό ότι θα είναι η Πάολα και ο κύριο Σαββόπουλο στην κριτική επιτροπή του X Factor. Είπε σήμερα μια άλλη πληροφορία που αποκολούσε το Sky. Ορίστε. Από άλλη πηγή εμεί. Εμεί το πάμε από άλλη πηγή. Και εμεί είπαμε κάτι για το Sky. Ναι, ρε παιδί μου, κάνει συνδέσει στο κεφάλι τη τώρα ένα μισό. Ξαφνικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα σε 2-3 μέρες δίνει πληροφορίες πάρα πολλές για το Sky. Οπότε αυτό επιβεβαιώνει τη δικιά μας πληροφορία. Μήπως ο άνθρωπος πήγε να κάνει ρεπορτάζ τότε. Τι να κάνει? Να κάνει ρεπορτάζ. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Εμείς που μιλήσαμε για το Σαββόπουλο, κάνουμε κι εμείς. Δεν το Sky. Μέσα στο κεφάλι τη κάνουμε κι εμείς κάτι σχετικό. Μα είναι γεγονό ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Έγινε η συνάντηση του. Και όποιος μιλάει με κάποιο άλλο στέλεχος κανονίου, εσύ να σημαίνει ότι μιλάει για να κλείσει. Κοίταξε να δεις. Α, ωραία, θα πολύ ωραία. Θέλες. Λοιπόν, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα, ο Σάκης δεν έχει κλείσει για την παρουσίαση του X Factor και έχουν αγχωθεί λίγο για το ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Δεν καταλαβαίνω. Μόλις μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα. Ο Σάκης Ρουβάς επρόκειτο να παρουσιάσει το X Factor. Είχαν πει ότι μόλις τελειώσει το The Voice από την κριτική επιτροπή θα πάει να παρουσιάσει το X Factor. Ήταν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο για τους ανθρώπους. Όπως έκανε και πέρσι εξάλλου στο Sky. Ακριβώς. Θα έκανε και το The Voice και μετά θα έκανε και το X Factor. Θα τελειώσει το The Voice και θα ξεκινήσει το X Factor. Το έκανε από τη θέση του παρουσιαστή. Μάλιστα. Τώρα μου έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα είναι σίγουρα, δηλαδή το δεδομένο που είχαν στο Sky, δεν ισχύει. Οπότε... Αν δεν υπάρχει παρουσιαστής για το X Factor, λίγο να συγκεντρωθούμε. Αν οι άλλοι άνθρωποι έχουν... Να κάνω κι εγώ μια φιλική συνάντηση με στελέχη του Sky. Παιδιά, εγώ να σας πω κάτι. Να σας πω δεν κάτι έχω για κανένα τώρα. Πρόβλημα. Δεν δεσμεύομαι από κάτι. Είμαι και πολύ φιλικό. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει. Δεν δεσμεύομαι, αγάπη μου γλυκιά. Δεν είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ισχύει αυτό που λέει. Δεν ισχύει αυτό που λέει. Όχι. Καλά, ας κάνουμε μια φιλική κουβέντα. Ας κάνουμε ένα φιλικό ραντεβού. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Τώρα, εμένα τι απλώς δεν μου αρέσει ή κάτι βρίσκω παράξενο. Μήπως ήταν πραγματικά φιλική κουβέντα, γιατί αν θέλεις, ξέρω.